Το ερώτημα που τίθεται, τι σημαίνουν αυτά για τους πολίτες. Καταρχήν πρέπει να παρατηρήσω ότι και η βελτίωση των γενικών, της γενικής κατάστασης, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πολίτες. Δηλαδή το να έχουμε ένα κράτος που μπορεί να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο ή ένα κράτος που δεν μπορεί να δανείζεται, βλέπουμε τις συνέπειες. Τα μνημόνια από εκεί ξεκίνησαν. Το να έχουμε, ας πούμε, μια οικονομία που αναπτύσσεται σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες να βρει ο άλλος δουλειά, ο κόσμος δουλειά, σημαίνει μεγαλύτερα έσοδα χωρίς υψηλούς στελεστές. Άρα μας ενδιαφέρει, θέλω να πω, και το γενικότερο, ο γενικότερος άξονας, η γενικότερη πορεία των πραγμάτων. Αλλά πολύ περισσότερο όταν την οικονομία λέμε ότι βελτιώνεται, πρέπει να βελτιώνεται και η ζωή των ανθρώπων. Ο τρίτος λοιπόν μεγάλος πυλώνας της πολιτικής μας είναι ακριβώς είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Οι απόψεις που θεωρούσαν ότι οι ανισότητες δεν πειράζει, ας έχουμε ανισότητες για ένα διάστημα, διότι αυτές βοηθούν την ανάπτυξη, αυτές τώρα αναιρούνται ακόμα και από αυτούς που τα υποστηρίζαν. Διαπιστώνται και εμπειρικά και λογικά και όπως θέλει να το πάρει κανείς, ότι η διεύρυνση των ισοτήτων είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη, δρά διαλυτικά για τις κοινωνίες και δημιουργεί χώρο για την ακροδεξιά, για τον φασισμό, για την ξενοφοβία και όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε να αναπτύσσονται στην εποχή μας. Άρα, η ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη που λέμε είναι ένα αριστερόμεν αίτημα, αλλά εκφράζει και μια ανάγκη ευρύτερα της εποχής μας. Πρακτικά αυτό σημαίνει, και αυτή είναι η αφετηρία της δικής μας πολιτικής, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα χωρίς το κοινωνικό πρόβλημα. Να το πω ακόμα πιο έντονα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα παρά μόνο μέσα από το κοινωνικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζοντας το κοινωνικό πρόβλημα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να πετύχουμε ανάκαμψη της οικονομίας, λέγαμε, με απολύσεις. Μπορούμε να πετύχουμε ανάκαμψη της οικονομίας με απασχόληση. Και γι' αυτό στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο τόσα έχουν ευθεί, προβλέπαμε εμείς ένα υποπρόγραμμα να δημιουργήσουμε 300.000 θέσεις εργασίας, όχι μόνο για να μειώσουμε την αργία, αλλά για να το κάνουμε αυτό ως μοχλό ανάκαμψης οικονομίας. Αυτό με τον τρόπο που το θέλαμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Διότι ήθελε χρηματοδότηση, την οποία δεν είχαμε. Όμως, καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, όχι απότομα όπως θα θέλαμε, που αν το κάναμε αυτό η οικονομία τώρα θα ήταν ακόμα πιο ψηλά, αλλά έγινε βαθμία. Τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, κάθε χρόνο δημιουργούνται 100.000 θέσεις εργασίας. Δεν είναι όλες αυτές που θα θέλαμε, δεν είναι όλες πλήρους απασχόλησης. Οι μισές περίπου είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι άλλοι μισές είναι μερικής απασχόλησης ή περιτροπής, όπως το λένε. Όμως, αυτή η απασχόληση των 300.000 είναι που έχει φέρει την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι αυτή που έχει δώσει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ακόμα και τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που παλιά ήταν χωρίς εισφορά, τώρα είναι με εισφορά. Και επομένως, στον τομέα αυτόν, το λεγόμενο αγορά εργασίας, παρόλο που η οικονομία ακόμα δεν έχει πάρει μπροστά όσο θα θέλαμε, έχουμε ήδη αυτή την σχετικά γρήγορη μείωση της ανεργίας, πέφτει κάτω από το 20%, πολύ ψηλό ακόμα, αλλά λέμε, και η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το φράγμα του 1.000.000 ανέργων. Έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά εφόσον πετύχαμε αυτό στις συνθήκες σχετικής στασιμότητας, μπορούμε να προσδοκούμε ταχύτερα αποτελέσματα, εφόσον η οικονομία θα προχωράει παραπέρα. Δεύτερος στόχος, να σταματήσουμε την ελεύθερη πτώση και διάλυση του κοινωνικού κράτους. Στα χρόνια τα προηγούμενα, οι δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, κάθε χρόνο μειωνόταν. Ο δικός μας στόχος ήταν να σταματήσουμε τη μείωση και να πετύχουμε και μια μικρή αύξηση. Και αυτό ακριβώς το πετύχαμε και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας. Έχω εδώ και τους αριθμούς, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργούμε και δομές και θεσμούς οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί στη φάση των παχιών αχελάδων. Δηλαδή, το ΕΣΥ από την αρχή είχε ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είχαμε αυτές τις μονάδες,
σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο γειτονιάς ή δυνατών, όπου ο οικογενειακός γιατρός να λύνει πολλά προβλήματα για τα οποία ο κόσμος χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Σήμερα ακριβώς δημιουργούμε τέτοιες ζωές. Άρα το πρώτο ήταν και είναι η απασχόληση, το δεύτερο είναι το κοινωνικό κράτος να αρχίσει να το ανασυγκροτούμε και το τρίτο είναι, αν και χρονικά αρχίσαμε από αυτό, να βοηθήσουμε κατά προτεραιότητα αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θέματα ανθρωπιστικής κρίσης, θέματα πλήρους ανέχειας, άνθρωποι και νοικοκυριά που δεν δουλεύει κανείς και δεν υπάρχει κανένα εισόδημα. Αρχίσαμε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση μόνο μερός στην αρχή, με διαφωνίες των δανειστών κλπ. Τελικά το αποδέχτηκαν και προχωρήσαμε μετά στη θεσμοθέτηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, το οποίο δίνει μια στοιχειώδη έτσι, προστασία ακριβώς σε αυτά τα νοικοκυριά. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε ότι την πρόταση αυτή την είχαμε κάνει εμείς το 2004 στη Βουλή, καταψηφίστηκε τότε από όλα τα κόμματα. Το να έχουμε δηλαδή από τότε ένα τέτοιο θεσμό προστασίας. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι παρά τις ασφιχτικές δημοσιονομικές δυσκολίες, εάν απαριθμίσουμε όλα τα μέτρα και τις δράσεις που πάρθηκαν αυτά τα τρία χρόνια, διαπιστώνουμε ότι κατάφερε η κυβέρνηση, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, να δείξει ότι ναι, αν θέλεις, υπάρχει τρόπος να βρεις μέσα να στηρίξεις τον αδύνατο. Και συσίτια οργανώθηκαν στα σχολεία και η πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα για τους ανασφάλιστους έγινε και για τους ανέργους λήφθηκαν μια σειρά μέτρα. Και βέβαια όλα αυτά είναι για τα συμπτώματα όμως από την άλλη μεριά. Και ακριβώς γι' αυτό στο ερώτημα πώς προχωρούμε, το επόμενο τώρα στάδιο είναι αυτό που λέμε ο σχεδιασμός της μεταμνημονιακής Ελλάδας, είναι από τα αποσπασματικά μέτρα, από τα επιμέρους μέτρα, να περάσουμε σε συνολικές καθολικές πολιτικές. Να περάσουμε δηλαδή στην συνολική ανασύνδεξη του κοινωνικού κράτους και την ενίσχυσή του. Από μέτρα που αντικρούν ή θεραπεύουν τις συνέπειες, να περάσουμε σε πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις αιτίες, τις βαθύτερες αιτίες αυτών των προβλημάτων. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο θέμα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών για τους οποίους γίνεται τόσο λόγος τελευταία. Εν μέρη, νομίζω, είπα κάποια πράγματα να ορίσουμε το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας έχει τη μορφή ενός φαύλου κύκλου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η λιτότητα και η ανεργία και η ύφεση δεν επέτρεψε σε πολλούς να μπορούν να εξυπηρετούν τα δανειά τους. Είχε πάρει ο άλλος ένα δάνειο, έχασε τη δουλειά του, πώς να το εξυπηρετήσει. Είχε πάρει μια επιχείρηση ένα δάνειο, έπεσε ο τζίρος, έπεσαν τα κέρδη, πώς να το εξυπηρετήσει. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα βουνό κόκκινων δανείων, όπως λέγονται. Μέχρι το 2014 δεν γίνει τίποτα για τη μείωση αυτού του βουνού. Έγινε ένας νόμος δένδια, όπως ονομάστηκε από τον Υπουργό τότε, εντάχθηκαν 7 επιχειρήσεις και επιλήθηκαν 3 περιπτώσεις. Από τις χιλιάδες και τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν. Αυτό όμως είναι μία όψη του προβλήματος. Η δεύτερη όψη του προβλήματος είναι εξής. Οι τράπεζες, έχοντας δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αποσύρονται από την δανειοδότηση, δεν μπορούν να δώσουν δάνεια. Ή δεν μπορούν να δώσουν τόσα όσα ζητάει η οικονομία. Μη δίνοντας τράπεζες δάνεια, βαθαίνει η ύφεση. Βαθαίνει η κρίση. Αυξάνει η ανεργία. Αν δούμε, αν είχαμε ένα διάγραμμα, το δείχτη της ανεργίας πώς αυξανόταν και το δείχτη των κόκκινων δανείων πώς αυξανόταν, είναι δύο παράλληλες πορείες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τις δύο πλευρές. Να ανακάμψει η οικονομία, να αρχίσει να μειώνει την ενεργία, να αρχίσει ο κόσμος να μπορεί να αποπληρώνει τα δάνειά του έστω με ρυθμίσεις και από την άλλη μεριά οι τράπεζες να μπορούν να μειώνουν τα δάνεια και να δίνουν νέα δάνεια ούτως ώστε να ενισχύεται, δηλαδή ο φαύλος κύκλος να γίνει, ας το πω έτσι σχηματικά, ενάρετος, ο φαύλος κύκλος να γίνει ενάρετος κύκλος.
Τι κάνουμε εμείς για να το πετύχουμε αυτό? Μάλλον να σας δώσω 2-3 αριθμούς, δεν πειράζει, γιατί ακούτε τόσα ψέματα, τουλάχιστον να ξέρετε ότι υπάρχουν αριθμοί κάπου. Πώς αυξήθηκε αυτό το βουνό των κόκκινων δανείων? Το 2008 ήταν 13 δισεκατομμύρια κόκκινο δάνειο. Το 2010 29 δισεκατομμύρια. Το 2014 78 δισεκατομμύρια κόκκινο δάνειο. Σήμερα, μάλλον τέλος του 2016, είχαν πέσει τα 75. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μειώνονται. Μειώθηκαν τα καταναλωτικά δάνεια 4%, μειώθηκαν τα επιχειρηματικά δάνεια 7% από το 2014 με το 2016, μειώθηκαν στο σύνολο 3,3%, τα στεγαστικά δάνεια δεν έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί. Γιατί? Διότι δεν γίνονται πληστηριασμοί. Άρα αυτό το πρόβλημα έχουμε. Τι κάναμε εμείς? Καταρχήν πρέπει να σου πω, η δική μας πολιτική, αυτή που είχαμε εμείς επεξεργαστεί, δυστυχώς προεκλογικά, δεν μπορέσαμε να την εφαρμόσουμε. Η δική μας πολιτική προέβλεπε να δημιουργήσουμε ένα ενδιάμεσο φορέα, να πάρει ένα μέρος των δανείων από τις τράπεζες, να μέσα σε αυτό τον φορέα που δεν θα είναι τράπεζα, με μεγαλύτερες ευελιξίες να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις δανείων, να κάνει κουρέματα δανείων κλπ. Για να κάνουμε αυτό το θεσμό χρειαζόταν χρήματα. Και τα χρήματα ήταν το δάνειο, όπου η χρήση του καθοριζόταν από τους θεσμούς. Παρόλο που διεθνώς αυτή η ιδέα συζητείται με διάφορους τρόπους. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε μια διαπραγμάτευση, καταλήξαμε σε κάποια πράγματα τα οποία δίνουν απαντήσεις στο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν αυτό που κοιτάμε είναι να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, προστατεύοντας όμως τους αδύναμους και κυρίως προστατεύοντας την πρώτη κατοικία. Πώς την προστατεύουμε? Την προστατεύουμε με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος έγινε νόμος Σταθάκη και που λέει ότι όποιος ενταχθεί σε αυτό τον νόμο με κάποια κριτήρια, εφόσον το ακίνητό του είναι 180.000 ευρώ μέχρι 250, έχει προστασία. Και μάλιστα προβλέπει ο νόμος, αν κάποιος, αν οριστεί από το πρωτοδικείο μία δόση, ας πούμε 200 ευρώ το μήνα, αφού ληφθεί υπόψη ο κώδικας διοντολογίας που παίρνει υπόψη το ανάγκη ζωής κλπ. Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να τα δώσει τα 200, το κράτος να μπορεί να καταβάλει αυτή τη δόση. Άρα όλα αυτά τα οποία λέγονται είναι δυστυχώς μια μαύρη προπαγάνδα, προσπαθούν να τρομάξουν τον κόσμο, γι' αυτό και μέχρι τώρα πόσα έχουν γραφτεί, ούτε μία πρώτη κατοικία δεν έχει βρεθεί να πάει σε πληστηριασμό. Πέρα από αυτό, έχει γραφτεί στον τύπο, έχουμε κάνει και μια άτυπη συμφωνία με τους τραπεζίτες. Άτυπη, διότι δεν μπορείς να το κάνεις με νόμο, διότι μέσα σε αυτούς που προστάουν είναι αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει ή για αυτούς που δεν θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί αυτά να καλυφθούν όλα. Και επομένως υπάρχει πλήρης προστασία για την πρώτη κατοικία. Βέβαια, επειδή παίζονται παιχνίδι και επειδή και οι τράπεζες είναι μεγάλοι οργανισμοί κλπ. Και επειδή υπάρχουν και πληστηριασμοί που δεν γίνονται από τις τράπεζες, μπορεί κάποιος να έχει ένα ιδιωτικό χρέος, μια ιδιωτική διένεξη και να βγάλει σε πληστηριασμό το σπίτι κάποιου άλλου. Έτσι. Γι' αυτό τελευταία, όταν είδαμε αυτό τον κατακλυσμό από ψέματα κλπ., έχουμε πει να γίνει και ένα παρατηρητήριο, ούτως ώστε αν βλέπουμε κάτι παράξενο, να το ψάχνουμε αμέσως. Επίσης, το άλλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει είναι ο θεσμός του εξοδικαστικού διακανονισμού. Αυτός είναι μια πρόσθετη λύση, δεν αφορά τα στεγαστικά δάνεια, αφορά επιχειρηματικά δάνεια και άλλα. Και δημιουργήσαμε επίσης δημιουργείται ένα δίκτυο γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα διαθέτουν λογιστή, θα διαθέτουν δικηγόρο, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να έχει κάπου να πάει, να πάρει συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει, πώς να αξιοποιήσει την νομοθεσία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει και τα δικαιώματά του κλπ. Και όσο θα ξεμπλέκουμε από αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αυτά τα γραφεία να λειτουργούν στο μέλλον και ως γραφεία, πώς να πούμε, σύμβουλων για κάποιον που θέλει να πάει να πάρει δάνειο. Διότι είχαμε στο παρελθόν και παραδείγματα που οι τράπεζες με τις διαφημίσεις αποπροσανατόλιζαν έναν κόσμο, τον έβαλαν να φορτωθεί χρέη τα οποία δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Άρα έχουμε μία πολιτική η οποία αποσκοπεί στους δύο αυτούς στόχους παράλληλα τη μείωση των κόκκινων δανείων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την αποτροπή μεγάλων απολειών θέσεων εργασίας,
όπως είχαμε την περίπτωση του Μαρινόπουλου που ανέκρινε διότι χρεοκόπησε, θα έπρεπε να μείνουν χωρίς δουλειά 10.000 άνθρωποι. Εκεί παρεμβήκαμε και βρέθηκε μια λύση η οποία απέδωσε. Κάτι άλλο το οποίο μελετούμε και πιστεύω, ελπίζω να είμαστε σύντομα έτοιμοι, να μπορούμε να έχουμε, ένα νόμο ο οποίος να επιτρέπει και σε εργαζόμενους επιχειρήσεων να πάρουν την επιχείρηση στα χέρια τους αν τα αφεντικά τους την εγκαταλείπουν ή αν βλέπουν ότι πάει σε προηγουπία. Να μπορούν δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα θεωρητικό, αντί να διαλυθεί ο Πήγασος, οι εργαζόμενοι του Πήγασου, αν ήθελαν, ή του ΔΟΛ, να μπορούν να κάνουν ένα συνεταιρισμό και να εμφανιστούν και να μπορούν να διεκδικήσουν, ας πούμε, να πάρουν την επιχείρηση. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει να μην καθούν θέσεις εργασίας. Και επενδυτής να βρεθεί, όπως βρέθηκε ο Σκλαβενίτης στο περίπτωση του Μαρινόπουλου, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ενισχύουμε. Τελειώνω όμως με δύο λόγια για την πολιτική. Ο κόσμος, πιστεύω, συμφωνούμε όλοι, μας ψήφισε και εσείς που είστε εδώ ψηφίσατε το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για τα μνημόνια, για τα οικονομικά, για τα κοινωνικά προβλήματα. Αλλά πιστεύω ένας λόγος επίσης ήταν που στρατεύθηκε ο κόσμος μαζί μας, είναι ότι κατανοεί τα προβλήματα που ζούμε έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Έχουν να κάνουν με το γεγονός δηλαδή ότι ο τρόπος που κυβερνείται αυτή η χώρα επί δεκαετίες επέτρεψε να υπάρξουν σπατάλες, κλεψιές, διευκόλυνε να δημιουργηθούν διαπλοκές, να υπάρξει διαφθορά. Βλέπετε, κάθε μέρα ακόμα και τώρα σκάνε. Και υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να σου πω ακόμα δεν τα ξέρουμε κι εμείς σε διάφορους οργανισμούς. Επομένως, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν είναι απλώς ένα ηθικό ζήτημα, αλλά είναι μέρος, όρος, εξόδου από την κρίση και προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε μια άλλη κατάσταση, ένα άλλο υπόδειγμα βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που έλεγα. Έγιναν μέχρι τώρα πολλά και γίνονται και πρόστιμα έχουν μπει και πύργοι και πυραμίδες έχουν καταρρεύσει και μύθοι έχουν καταρρεύσει κλπ. Το απόστημα θα έλεγα ότι έσπασε. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα που είμαστε και μέσα στο κράτος, όσο είμαστε, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι μπορεί το ψάρι να βρωμάει από το κεφάλι που λέει ο κόσμος, μπορεί το πρόβλημα ξεκινάει από τα αιρετήρια, αλλά δεν είναι μόνο στα αιρετήρια. Υπάρχει και μεσαία διαπλοκή. Υπάρχει και ενδιάμεση διαφθορά. Υπάρχει και διάχυτη διαφθορά. Επομένως, όλα αυτά θέλω να πω, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν είναι θέμα μόνο νόμων, δικαστηρίων, ποινών. Όλα αυτά χρειάζονται, διότι πρέπει να υπάρξει και η τιμωρία. Αλλά τελικά είναι και θέμα του πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, πώς γίνεται η διακυβέρνηση της χώρας, ποια είναι η επιχειρηματική κουλτούρα και η επιχειρηματική ηθική, ποιες είναι οι αξίες της σταθερής κοινωνίας. Μια κοινωνία που πιστεύει στην εύκολη λύση, στην αρπαχτή κλπ. Είναι ευάλωτη στο να ανέχεται τέτοια φαινόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διαφθορά και η διαπλοκή αναπαράγονται, οργανώνονται μέσω του πολιτικού συστήματος. Επομένως, σημαντικό καθήκον, τέταρτος πυλώνας θα έλεγα της πολιτικής μας, είναι η διαμόρφωση ενός πολιτικού συστήματος και ενός μοντέλου διακυβέρνησης, που δεν θα αναπαράγει ενδογενώς τη διαπλοκή και τη διαφθορά, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά θα την αποκλείει. Και αυτό που θα έχουμε στο μέλλον, δεν θα γίνουμε μια κοινωνία αγγέλων, θα έχουμε τις εξαιρέσεις. Κάπου θα σκάει και μια ιστορία. Και όχι τώρα, που σε ορισμένους τομείς, όπως τα εξοπλιστικά, ήταν ο κανόνας και η εξαίρεση ήταν η εντυμότητα. Αυτό τώρα το καθήκον συνδέεται με πολλά, συνδέεται και με τη συνταγματική μεταρρύθμιση, συνδέεται και με την λειτουργία των κομμάτων, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε ο πρωτοπόρος, ο πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό με φέρνει και στο θέμα της αριστεράς. Να πω δύο λόγια, διότι αυτό θέλει χωριστή συζήτηση. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω τώρα που είμαστε κυβέρνηση, είναι ότι νομίζω τώρα γίνεται πιο φανερό
ότι η αριστερά δεν μπορεί να διχοτομηθεί σε κυβερνός αριστερά και σε κινηματική αριστερά. Όσο είμαστε κινηματική αριστερά, βλέπαμε ότι αν δεν έχουμε τους μοχλούς του κράτους, δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα. Μπορείς να πιέσεις τους άλλους για να λύσουν προβλήματα. Για να λύσουμε προβλήματα πρέπει να έχεις και άμεσο έλεγχο. Όσο μπορείς να διεκδικείς τον έλεγχο. Δείτε, ακόμα και τώρα ο έλεγχος είναι το ζητούμενο σε ορισμένους τομείς. Από την άλλη μεριά όμως, όταν είσαι κυβέρνηση, βλέπεις την ανάγκη των κινημάτων. Που πρέπει να πιέσουν για να γίνουν αυτές τις αλλαγές. Αυτό που είπα στα παιδιά πριν. Τα παιδιά αυτά πρέπει να πρώτον να πιέζουν να αφομοιωθούν από την κοινωνία αυτές τις αλλαγές που κάναμε και δεν θα πιέζουν να γίνουν και άλλες αλλαγές προς όποια κατεύθυνση θεωρούν. Πάρτε τους θεσμούς που είπα. Κοινωνική οικονομία, ενεργειακές κοινότητες, μικροπιστώσεις. Αυτά είναι ακόμα καινούργια. Δεν έχουν καν τώρα νομοθετούνται. Του χρόνου, σε ένα χρόνο, σε δύο, αυτά θα είναι κεντρικά θέματα. Εάν η κοινωνία τα αξιοποιήσει, και αυτό μορφή κινήματος είναι, τότε αυτό θα έχει μια θετικό, θα δώσει μια θετική όθηση. Αν η κοινωνία δεν μπορέσει και μένει απλώς σε μια λογική το κράτος να κάνει, τότε δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα ο ρόλος μας σήμερα ως αριστερά είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για μια αριστερά που πρέπει να είναι ταυτόχρονα και κυβερνητική και κινηματική. Και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε από μια κοινωνία ανάθεσης, μια κοινωνία που αναθέτει τη λύση των προβλημάτων σε άλλους, να γίνουμε μια κοινωνία συμμετοχής και συνευθύνης. Ότι μαζί σχεδιάζουμε, μαζί λειτουργούμε, μαζί προχωρούμε. Αυτό βέβαια είναι ένα στόχος μακράς χρονής. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να αντισταθούμε και σε κινδύνους αφομοίωσης της κυβέρνησης που πάντα υπάρχει. Όταν διαχειρίζει το κράτος, πρέπει να είναι κανείς αφελής για να μην θεωρεί και να μην εκ των νου του διαρκώς ότι υπάρχουν ισχυροί αφομοιωτικοί μηχανισμοί που σε απομακρύνουν από την κοινωνία, σε κάνουν καμιά φορά να ξεχνάς γιατί είσαι εκεί που είσαι κλπ. Και την πάθανε πολλά κόμματα στο παρελθόν, για να μην λέμε και ονόματα και παρεξηγηθούμε από ορισμένους. Διαλύθηκαν σχεδόν κόμματα εξ αυτού του λόγου. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε σοβαρά όσοι, μάλλον όλοι, όχι μόνο όσοι είναι ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει όλοι οι πολίτες να σκεφτούν και να προβληματιστούμε ότι αυτά όλα προϋποθέτουν, απαιτούν να ξαναδούμε με νέο μάτι το κόμμα. Το κόμμα. Το κόμμα όχι ως μια κλειστή, ξέρω εγώ, οργάνωση, αλλά το κόμμα ως ένα θεσμό ο οποίος μπορεί να ενοποιεί κινήματα, να διαλέγεται με την κοινωνία, να οργανώνει φίλους κλπ. Ένα κόμμα αστερισμό πραγμάτων, συλλογικοτήτων, δεξαμενών σκέψης, διαφόρων δραστηριοτήτων. Το υποκείμενο ή το πολιτικό είναι αυτό το οποίο θα κατευθύνει καταρχήν αυτά τα πράγματα και θα ελέγχει και την πορεία τους. Επομένως, αν σήμερα, αν μέχρι σήμερα περάσει μια φάση στην αρχή λόγω όλου αυτού του κλίματος που την πρωτοβουλία την πήρε η κυβέρνηση ένα του κόμματος, εάν πέρασε μια φάση όπου έφυγαν πολλά στελέχη από το κόμμα για να στελεχώσουν την κυβέρνηση, νομίζω ότι τώρα, σε λίγο που κλείνουν και τρία χρόνια και γινόμαστε πια και πιο μακρόβια και σταθερή κυβέρνηση, πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα πράγματα με πιο ισορροπημένο τρόπο. Βεβαίως η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση, διέπεται από το Σύνταγμα, η λειτουργία της κλπ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο το κόμμα θα στηριχθεί για να παίξει το ρόλο του. Να έχει παρουσία παντού, να στηρίζει και να πιέζει την κυβέρνηση, να κάνει, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Και ακριβώς με αυτή τη σκέψη ήθελα να κλείσω και να ευχαριστήσω για την προσοχή σας.